άλλαξε το σκηνικό του καιρού και έτσι από νωρίς το πρωί σήμερα οι βροχές του προηγούμενου 24ωρου υποχώρησαν στο μεγαλύτερο μέρος του νησιού, με αυτό το σχήμα που έφερε την αλλαγή όμως να έχει ναι μεν ένταση, όχι όμως όπως αποδείχθηκε και διάρκεια. Πραγματικά αυτό το σύστημα, αυτή η διαταραχή κινήθηκε νότια, αρκετά νότια του νησιού μας, λίγο προς το μεσημέρι πλησίασε τις νότιες παράκτιες ζώνες στα δυτικά και δεν ξέρω για ποιο λόγο κάποια στιγμή υποχώρησε τελείως. Mm-hmm. Ήρθε όμως σαν σύστημα, πραγματικά επιβεβαιώθηκε η επαναφορά θα λέγαμε των καιρικών φαινομένων, ευτυχώς όμως την ήπια μορφή τους. Η μεταβολή έγινε μεν, έγινε όμως με τον πλέον ήπιο και θα λέγαμε έτσι καλό ρυθμό, mm-hmm. Με αποτέλεσμα να μην δούμε κάτι το ανησυχητικό, κάτι το ακραίο. Ο κύκλος ολοκληρώνεται. Με εμφανή την πτώση της θερμοκρασίας σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα, ο καιρός για το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Μανώλη Λέκα, θα έχει σταδιακή βελτίωση που θα φτάσει την Κυριακή σε επίπεδο θερμοκρασιών μέχρι και τους 27 βαθμούς Κελσίου. Όσον αφορά την Κυριακή, παρόμοια πολύ καλός καιρός. Φαίνεται ότι η ηλιοφάνεια είναι το κυρίαρχο στοιχείο πλέον. Οι άνεμοι διατηρούν και πάλι μια βόρεια τάση, αλλά δεν είναι ιδιαίτερα ενισχυμένη, άρα αυτό σημαίνει και πολύ καλές θάλασσες. Οι θερμοκρασίες όμως και πάλι σε φθινοπορεινή νότα θα λέγαμε. Το πρωί θα έχει το κρύο και το βράδυ βέβαια του Σαββάτου, ενώ οι μέγιστες τιμές ίσως λίγο υψηλότερα να τις δούμε στους 24, 26 και 27 βαθμούς Κελσίου για τα νότια. Από τις βροχές της Παρασκευής που θα επαναληφθούν στην υπόλοιπη Ελλάδα από την ερχόμενη Τρίτη, η Κρήτη φαίνεται ότι αποτελεί εξαίρεση, καθώς οι εκτιμήσεις έως τώρα αναφέρουν ότι την ώρα που στην πλειοψηφία του ελλαδικού χώρου ο καιρός θα ενταθεί και εκ νέου, η Μεγαλόνησος θα περάσει ένα ακόμη κύμα καλοκαιρίας λόγω των νότιων ανέμων. Όπως μέχρι στιγμής δείχνουν οι προβλέψεις, από τις βροχές και το κρύο της Παρασκευής, από την ερχόμενη Τρίτη, ο καιρός και πάλι στο νησί θα θυμίζει καλοκαίρι. Βρισκόμαστε στο θερμό τομέα. Έχουμε νοτιάδες. Αυτοί οι νοτιάδες δεν γνωρίζουμε ακόμα, φαίνεται να κάνουν μια μικροενίσχυση και ταυτόχρονα η θερμότερη αέρια μάζα, η οποία τους συνοδεύει, θα έχει σαν αποτέλεσμα να ανεβάσει πραγματικά τις θερμοκρασίες ενδεχομένως σε αρκετά για την εποχή υψηλά επίπεδα. Πάντως, παρά το γεγονός ότι σε διάρκεια η μεταβολή του καιρού ήταν μικρή, η βροχόπτωση στο νησί την Παρασκευή έδωσε βροχομετρικά πολύ υψηλά, ειδικά στα νότια παράλια των Χανίων. Στα νότια, λοιπόν, φτάσαμε στα 22 χιλιοστά. Σε επίπεδο μέρας είναι αρκετά υψηλό αυτό το ποσοστό, μόνο που έπεσε πάρα πολύ ήπια, ενώ στα βόρεια του, προς τα Χανιά δηλαδή, έχουμε τα 14 και 16 χιλιοστά. Ενώ σε άλλες περιοχές γύρω στα 8 με 10 χιλιοστά και το ίδιο περίπου είναι και σε περιοχές του Ηρακλείου. Στην πόλη του Ηρακλείου έχουμε στα 3 με 4 χιλιοστά, αλλά στην ευρύτερη περιοχή και στο Τιμπάκι έχουμε τα περισσότερα, κοντά στα 10 χιλιοστά.